Πάφος, η γενέτειρα της Αφροδίτης σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία. Ο μύθος λέει ότι η Αφροδίτη και ο Άδωνης έκαναν χιλιάδες παιδιά στην Πάφο. Δηλαδή ο Άδωνης ήταν αδερφός της Ευρώπης και της Μοίρας. Διότι ο μύθος λέει ότι ο βασιλιάς και η Μοίρας της Πάφου είχε τρία παιδιά, τον Άδωνη, την Ευρώπη και την Μοίρα. Η Ευρώπη μια παράδοση κοπέλα, την ερωτεύτηκε ο Δίας, μεταμορφώθηκε σε τάβρο με το μύθος και την μετέφερε στην Κρήτη, όπου γέννησε το μνήμα. Και οι Ρωμαίοι τότε για να τιμήσουν την πανέμορφη κόρη του βασιλιά και μοίρα της Κύπρου, της Πάφου, τα μοδέωσα ποτέ, έδωσαν το όνομα στην κυρία Ήπειρον Ευρώπη. Και οι λαϊκοί ποιητές υφαίνοντας με στίχους τον ιστό της παράδοσης συνδέουν το χτες με το σήμερα. Εν τον καθαρόν τον ποταμό θολώνω τον τσεπίνω εν τα ιζωτήν του μάσερκου μα δε σου την αφή νο μα δε σου την αφήνω. Πού γεννήθηκες λοιπόν? Στην πύλη της Πάφου. Το 1947, 23 του Μάρτη. Τι είσαι γιος του λαϊκού ποιητή? Ναι, του λαϊκού ποιητή, του Νικόλα Θεοδόρου. Μακάρι να είσαι τώρα. Γόνος οικογένειας λαϊκών ποιητών είχε ως δάσκαλο αλλά και πρώτο του αντίπαλο τον πατέρα του Νικόλα Θεοδόρου. Ήταν το πρότυπο μου, γιατί σε όλα, σε δουλειές, σε αγοραπολισίες, σε διάφορα, στην ποιήση, το είχε. Παρά το γεγονός ότι είχε πάει μόνο 2 χρόνια στο σχολείο, αλλά ήταν, το λέω, πρότυπο μου. Σε μια περίπτωση στο μετακλεισμό, να το θυμάμαι, ψαρτίσαμε μαζί με παιδιά. Εν πυρούτσε δε μ' ρώτησες πρωτού για να με κάνεις, να με σύρνεις μες τα πόδια σου τον πει την κουκά, μνης τον ποιητήν που καμνείς. Και απάντησε ο πατέρας μου. Μα κατά λάθος σε καμά μια νύχτα του Γενάρη και που να ξέρα φίλοι μου που λόγου μου θα πά, ρί που λόγου μου θα πάρει. Με τους στίχους σατυρίζει, εκφράζεται, επικοινωνεί. Μα να προσέχεις δήμαρχε τώρα τους τροχονόμους, αφού λαρούν εκάμαστε τώρα δικούς τους νόμους. Εξώδικα θα βάλω συγκεπάνω στα γαούκα και πίσω δεν θα κόψω στην ισόρα και στα αγκούκα. Κάπου αντιδρούν και κάπου φοβούνται το πάντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτυχε να μου κάνουν και αγωγές για τέτοια θέματα. Πηγή έμπνευση στο περιβάλλον, γεγονότα από την καθημερινή ζωή, η ελληνική μυθολογία και ασφαλώς η κυπριακή παράδοση. Παλιά, κάθε οικογένεια στην Κύπρο και παντού στα χωριά. Είχαμε από 10-12 ώρες που κάναμε το γάλα μας, τα χαλούμια, τα δικά μας. Γιατί είχε τότε μπακάλι, είχε ένα μπακάλι γάλα, Χρήστη, ξέρω εγώ, γάλα να πάνε πουλάνε ή να πάνε αγοράσει. Μου έτσι ώρες που τρώμε γάλα. Διότι είχε ούτε και ρεύμα στον χώρο. Δεύτερον, είχαμε τα μπεργόνια μας, που ήταν τα λαχανικά μας, είχαμε τις τσούρες μας, είχαμε, δηλαδή ο κόσμος ζούσε αποκλειστικά από τη γεωργία, από τη κοινοτροφία μας. Βγαίναμε να βλέπουμε τσούρες, έπαιζα μυτιά, βλέπαμε. Από μυτσί δηλαδή, πολύ. Η φύση και η ζωή στην ύπνα μου, ίσως και η ησυχία που ζούσε στο καθαρό μυαλό σε βοηθούσε να ένας που είχε να γράψει ή να παίξει παιδιά ή να μάθει παιδιά. Δραστήριος και δημιουργικός ανακαίνισε ένα παλιό μήλο μέσα στον οποίο ζει και εργάζεται. Τα μέσα του τον τόπο είχε νερόμηνο που άρεθε σιτάρι και τούτος ο νερόμηνο σε λειτουργούσε από το 1600 περίπου μέχρι το 1950. Ανήκε στην Μονή του Αγίου Νοφίτου και οι διάφοροι μηνάδες ενοικίαζαν τον μήλο που την Μονή. Ο τελευταίος μηνονάς να μεσαλά ήταν ο παππούς μου και η Βασίλη Βλάβλα Μιάνε έκανε 20 παιδιά με 2 γενέτες, 8 με την πρώτη, με
πέθανε. Εξαναπαντρεύτη, έκανε 12 με την δεύτερη. Από την Ιωκλήσο του Σάρας. Μπάς περιπτώσει που τα χωριά της Λαώνας, της Πάφου, γύρω περιοχή, ερχόντουσαν και λέγαν τα ναι. Ήταν ένας από τους πιο δυνατούς νερόμυλους, γιατί είχε πολύ νερό περιοχή και επιπλέον εμβόλευε τους. Το 1950, όταν ο Μήλος σταμάτησε να λειτουργεί, οι καλόγεροι του μοναστηρικού εξυστεβάσαν τα βολίδια και πουλήσαν τα στην Κύλη 3 σελίδια το ένα. Και έπεσε ο Μήλος. Στη συνέχεια, πριν μερικά χρόνια, αποφάσισα να αναστηλώσω τον Μήλο όπως ήταν ακριβώς. Έφερα έναν αρχιτέκτο, ο οποίος ήταν θείος μου και γνώριζε τον Μήλο. Έτσι μύθι πολλές φορές δεν ήσαν, αλλά δεν υπήρχαν και θεμελιοί, υπήρχαν. Και βάσει του παλιού σχεδίου ξανααναστήλωσα τον Μήλο μόνος μου. Εκουβάλισα από την γύρω περιοχή, γύρω στα 950 αυτοκίνητα πέτρα και χτίζα το μόνο. Ο Πάμπος, παρά την ανώτερη μόρφωση που διαθέτει, παραμένει πιστός στην κυπριακή κουλτούρα και τις παραδόσεις του τόπου του. Να υμνήσουμε τη όμορφια στο καλός. Στον κόσμο δεν βρέθηκε για να του μοιάσει άλλος. Στην Κίνη που έζησε λάλωσα στο αιώνι και γνήσι του είμαστε εμείς οι απογονοί. Θέλω να πεις ότι η δική μας γενιά είναι η τελευταία γενιά που φτάνει λίγο τους σπίτες. Ίσως διότι δεν πιστεύω να υπάρξουν στο μέλλον. Κάποιες αλλαγές μπορεί να υπάρξουν, αλλά δεν νομίζω. Με τον τρόπο που ζούμε σήμερα, με τον τρόπο που μεγαλώνουν οι νέοι άνθρωποι, πού να ασχοληθούν, αλλά δεν ασχολούνται με την πολιτική, ας πούμε, είναι σήμερα. Σε να παρωτήσεις έναν νέο σήμερα, έχει που ασχολούνται καθόλου. Ούτε ξέρω ούτε τα ονόματα του υπουργού, ούτε τι συμβαίνει, ας πούμε. Αλλάξαν δηλαδή τα δεδομένα και δύσκολες οι συνθήκες για να ταυτιστεί ο σημερινός νέος με τον παλιό τον παραδοσιακό τρόπο ζωής. Σίγουρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα μετά, σχολάει ένας μαθητής, ιδιαίτερα. Πιέζουν τους μετά, μαθηματικά, πιάνω, διάφορα αυτά. Αλλά στο τέλος δεν μαθαίνουν τίποτα, διότι σκοτώνουν τους. Δηλαδή κάνουν τους και αποχαμώνουν τους στην ουσία. Εγώ σχόλα να έχω το σχολείο, αθήνω, πάνω από σύσου για τις σούλες το λίγες. Έπαιζα από την κιαβλή μου, έρχομαι λέστο να βάλω άσχετο στις πάγες στο γαοκό, μπορεί να θυμάμαι το γύρι μου το χωράφι. Εκεί είπα μου καμιά φορά, γιατί μου εγκέβασε, αφού δεν ήξερα γράμμα, δεν διαρωτήσαμε καμιά φορά. Αλλά και καλοί μαθητές είμαστε και στη ζωή δεν πετύχει ένα πράγμα. Επέξεις τα βιθιά βρύ σου, ατσατσίσεις τους στίχους σου. Σίγουρα. Να πεις τα ατσατσίστα, σε γάμους που πιέναμε τότε και σε διάφορες εκδηλώσεις που γίνονται μέσα στο χωροπολιτικό σύγχωση, μόνο τσατιστά έλαβαν. Κυπριακού χωρού και τσατιστά δεν είχαμε τίποτα άλλο. Ενισχύκωσε με στα χωρκά, είχα μεγάλη χάρη. Εμποτών και διασκέδαση και χάμνα το ζώνα, ριν και χάμνα το ζώνα, ριν. Ήταν λαϊκή ποιήση, τσατιστά και δεν ήταν τίποτα άλλο. Κυπριακούς χωρούς. Με αστήρευτη ποιητική φλέβα και παρησίαιο στίχος, πότε ερωτικός, πότε καυστικός σατυρικός και πότε προκλητικός και αθυρόστομος, ρέει από τα χείλη του σαν γάργαρο νεράκι. Μοιάζουσι με παράδεισον του Άδωνη τα μέρη κι ο Άδωνης αρκάγγελος με το κλειδί στο χέρι. Κι η Άρτεμισε ζήλεψε του Άδωνη τα καλή, τους ερωτές με τη θεά που δεν της μοιάζουν άλλοι. Μες στα λούτρα επέταξε ένα γρουσό να θάσει για να βουτήσει να πνίγει και τη ζωή να χάσει. Κι ο Ποσειδώνας άλλαξε όλα τα σχέδιά της και γλίτωσε τον Άδωνη που μες στα δίχτυα της. Κι έτσι μες
μέσα στα λουτρά ήταν ευτυχισμένη. Οι δυο θεοί της ομορφιάς που τουν ερωτευμένοι. Παιδιά έκανα σύμπολα σαν τα πουλιά στις τσίτες κι από γονεί τους είμαστε όλοι μας οι παφίτες.